Καλείται στο βήμα η κυρία Φόφη Γεννηματά, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ. Κυρία Πρόεδρε, σας καλωσορίζουμε τη νέα σας ιδιότητα. Εγώ έχω δύο λόγους να σας συγχαρώ. Υπήρξε ιδρυτικό μέλος του κόμματος που ηγείστε, αλλά είσαστε και αριστούχος φοιτήτριά μου. Το 88 σας έβαλα 10 νομίζω στο εργατικό δίκαιο. Συνεπώς σας εύχομαι καλή και εθνοφελή θητεία, έτσι, και ηγεσία. Ορίστε, έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ ιδιαίτερα, κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, ο ελληνικός λαός μας παρακολουθεί με ιδιαίτερη αγωνία και ανησυχία. Και είμαστε υποχρεωμένοι, ακόμα και αν διαφωνούμε, και διαφωνούμε απόλυτα, να προσπαθήσουμε μέσα από πολιτισμένο διάλογο να οδηγηθούμε σε λύσεις και διεξόδους. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, με την επικίνδυνη πολιτική, την αμετροεπή στάση, αλλά και την κρυφή ατζέντα όπως αποδεικνύεται, οδηγείται τη χώρα στο περιθώριο της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή το Eurogroup συνεδριάζει χωρίς τον κύριο Βαρουφάκη, χωρίς την Ελλάδα, και συζητά για το πώς θα θωρακίσει το ευρώ εν ώψη χρεοκοπίας της Ελλάδας. Τι έχετε να πείτε σε αυτή την τραγική εξέλιξη? Δυστυχώς από την Τρίτη το βράδυ η Ελλάδα και οι ελληνικές τράπεζες αντιμετωπίζουν τον κίνδυνο να μείνουν χωρίς στήριξη, χωρίς κάλυψη. Αυτό σημαίνει ότι η χώρα απειλείται με χρεοκοπία και ο ελληνικός λαός απειλείται να αντιμετωπίσει τη συνέχεια, τις συνέπειες μιας εγκληματικής πολιτικής. Ερωτώ ευθέως τον κύριο Πρωθυπουργό, έχετε συνέστηση της ευθύνης σας απέναντι στον ελληνικό λαό? Είχατε προσχεδιάσει αυτή τη στάση? Θα κληθείτε να λογοδοτήσετε ως ομοιραίος άνθρωπος για τη χώρα? Το δημοψήφισμα δεν μπορεί να γίνει. Το Eurogroup ενημέρωσε ότι η πρόταση δεν υπάρχει πια στο τραπέζι, αλλά και ότι το ανυπόγραφο κείμενο που παρουσιάσατε δεν ήταν το τελικό. Επί ποιου λοιπόν κειμένου καλείτε τον ελληνικό λαό να αποφασίσει? Ανακαλέστε την απόφασή σας για δημοψήφισμα και προχωρήστε άμεσα σε εκλογές. Κύριε Πρωθυπουργέ, τα ψέματα τελείωσαν. Σήμερα ενώπιον της εθνικής αντιπροσωπείας είναι για σας η δύσκολη ώρα της αλήθειας. Οφείλετε στον ελληνικό λαό απαντήσεις και καθαρές εξηγήσεις. Δεν μπορούσατε ή δεν θέλατε να ανταποκριθείτε στην εντολή που σας έδωσε για διασφάλιση της παραμονής της χώρας στο ευρωπαϊκό γίγνεσθε με τις καλύτερες δυνατές προϋποθέσεις. Επιθυμείτε τελικά την παραμονή της χώρας στο ευρώ, ναι ή όχι? Γιατί παραπλανήσατε τον ελληνικό λαό με τις προεκλογικές υποσχέσεις που εν γνώση σας δεν μπορούσατε να ικανοποιήσετε? Γιατί δεν ήσασταν ειλικρινείς ούτε και την ώρα των προγραμματικών δηλώσεων? Γιατί δεν εφαρμόσατε τη συμφωνία του Eurogroup της 20ης Φεβρουαρίου? Την κρύψατε, την παραποιήσατε για να συνεχίσετε τον εμπαιγμό του ελληνικού λαού. Γι' αυτό δεν τη φέρατε στη Βουλή με αστείες δικαιολογίες. Γιατί δεν διαμορφώσατε μια εθνική στρατηγική διαπραγμάτευσης με τη μαχητική σύμπραξη όλων των δυνάμεων του συνταγματικού τόξου? Με τη συγκρότηση μιας εθνικής ομάδας διαπραγμάτευσης που επίμονα σας έχουμε ζητήσει? Γιατί γκρεμίσατε κάθε προοπτική συμμαχίας με τις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου? Έχουν και αυτές τα ίδια ακριβώς προβλήματα αβάσταχτης λιτότητας και ανεργίας. Και όμως καταφέρατε να ξεσηκώσετε εναντίον μας όλο τον Νότο και τις πιο φτωχές χώρες της Ευρώπης, ακόμα και την Κύπρο. Γιατί στο μέσο της διαπραγμάτευσης, ενώ ομολογήσατε την αποτυχία και το χάσιμο χρόνου αντικαθιστώντας τον καθήλυα αρμόδιο Υπουργό Οικονομικών με αναπληρωτή υπουργό από άλλο Υπουργείο, τον διατηρήσατε παράλληλα στη θέση του επιτείνοντας τη σύγχυση?
ενεργούσε στη συνέχεια ο κύριος Βαρουφάκης στο πλαίσιο των δικών σας εντολών. Πόσο μας τύχησε η αλαζονία. 5 μήνες μετά από τις εκλογές, η αποτυχημένη διαπραγμάτευση οδηγεί στο απόλυτο αδιέξοδο. Αντί να αξιοποιήσετε τα θετικά αποτελέσματα που βασίστηκαν σε πολύ δύσκολες αποφάσεις και μεγάλες θυσίες του ελληνικού λαού, προχωρήσατε στη συμφωνία της 20ης Φεβρουαρίου, όπου και το πρόγραμμά σας εγκαταλείψατε, αλλά το κυριότερο, αρνηθήκατε οι ίδιοι την κάλυψη των χρηματοδοτικών αναγκών της χώρας. Πήρατε χρόνο χωρίς χρήματα, κύριε Πρωθυπουργέ. Χρόνο όχι για τη χώρα όμως, αλλά για τον εαυτό σας, για το κόμμα σας. Για να φτιάξετε το σχέδιο που πολύ απλά δεν είχατε. Να αντιληφθείτε τους πραγματικούς συσχετισμούς και τον τρόπο λειτουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που καμία σχέση δεν είχε με τις φαντασιώσεις σας. Κυρίως όμως πήρατε χρόνο για επικοινωνιακά ή μάλλον προπαγανδιστικά παιχνίδια για την δική σας προσγείωση στην πραγματικότητα. Πιστεύατε πράγματι ότι όλα θα γίνουν με δημιουργική ασάφεια, χωρίς να αναλογίζεστε ότι η ασάφεια μιας συμφωνίας, όταν τελειώνει ο χρόνος και το χρήμα, ευνοεί ποιον άλλον παρά τον ισχυρό εταίρο? Επί 2 μήνες μετά τις 20 Φεβρουαρίου πελαγοδρομούσατε χωρίς σχέδιο, χωρίς ιεράρχηση, με εκθέσεις ιδεών. Φτάσατε στο σημείο να προκαλέσετε διεθνή θυμηδία με προτάσεις όπως οι καλωδιωμένοι τουρίστες. Αντιμετωπίσατε τις διαπραγματεύσεις ως μια εφαρμογή της θεωρίας των παιγνίων, αδιαφορώντας για το ρίσκο που αναλάβατε σε σχέση με το μέλλον της χώρας. Δεν μπορεί να μην αντιληφθήκατε, κύριε Πρωθυπουργέ, ότι η επιλογή της μη χρηματοδότησης είναι αυτή που έφερε την ασφυξία και την κρίση ρευστότητας στην οικονομία. Εσείς το ζητήσατε και οι δανειστές εκμεταλλεύτηκαν τα λάθη σας για να πιέσουν ακόμα περισσότερο, πιο σκληρά τη χώρα. Δεν μπορεί να μην αντιλαμβάνεστε ότι επί 5 μήνες στη χώρα υπάρχει κλίμα αβεβαιότητας και ανασφάλειας που βυθίζει την οικονομία, αναστέλει κάθε επενδυτική δραστηριότητα, αναγκάζει τις τράπεζες να καταφεύγουν στην ακριβή ομπρέλα του ELA. Να σας θυμίσω ότι τα επιτεύγματα σας στην οικονομία, τα φορολογικά έσοδα, υστερούν κατά 1,6 δις ευρώ έναντι του στόχου μέσα στο πεντάμινο. Οι ληξιπρόθεσμες οφειλές υπερβαίνουν τα 4,1 δις τον Απρίλιο, αυξημένες κατά 1,1 δις έναντι του Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων περικόπτεται κατά 40-50%. Η υποχρηματοδότηση απειλεί νοσοκομεία, ασφαλιστικά ταμεία και βεβαίως τις πολιτικές για την ανεργία. Η ύφεση κάνει και πάλι απειλητικά την εμφάνισή της στη χώρα. Οι προβλέψεις για πρωτογενή πλεονάσματα αντικαθίστανται με προβλέψεις για πρωτογενές έλλειμμα, πράγμα που οδηγεί σε μεγάλο δημοσιονομικό κενό. Να το πούμε απλά. Διαπιστώσαμε ότι φορτώσατε στις πλάτες των Ελλήνων 3,5 με 4 δις επιπλέον μέτρα. Ανάγκη που η δική σας αποτυχία στην οικονομία δημιούργησε. Σε αυτή τη διαπραγμάτευση μας οδηγήσατε. Και μάλιστα υποτιμήσατε και την νοημοσύνη μας, λέγοντας πως μειώσατε την απέτηση για πρωτογενή πλεονάσματα στο 1% του ΑΕΠ το 2015 και 2% του ΑΕΠ για το 2016. Μάλιστα. Κάνετε πως δεν κατανοείτε ότι το δίθεν κέρδος από τη μείωση αυτών των στόχων χάνεται από τους αρνητικούς ρυθμούς της οικονομίας, που οδηγούν σε απώλειες δημοσιονομικών εσόδων κατά 2,7 δις ευρώ σε ετήσια βάση. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, από την αρχή αυτής της κρίσης, το ΠΑΣΟΚ κάνει έκκληση για πολιτική συνεννόηση όλων των πολιτικών δυνάμεων που πιστεύουν στον ευρωπαϊκό προσανατολισμό αυτής της χώρας.
για να δουλέψουμε όλοι μαζί για την επίτευξη μιας βιώσιμης συμφωνίας. Εσείς και το κόμμα σας σταθερά αρνηθήκατε αυτή τη συνεννόηση, όχι μόνο ως αντιπολίτευση, αλλά και ως κυβέρνηση αδιαφορήσατε για τις προτάσεις μας. Το πλαίσιο της διαπραγμάτευσης το καθόρισε η κυβέρνησή σας. Αρνούμενοι να υπερβείτε δογματισμούς και ιδεοληψίες, απορρίπτοντας κάθε πρόταση για διαρθρωτικές αλλαγές και μεταρρυθμίσεις, η συζήτηση με τους εταίρους, με δική σας ευθύνη, περιορίστηκε αποκλειστικά σε ποια και σε πόσα αμιγώς δημοσιονομικά μέτρα θα περιλαμβάνει η συμφωνία, προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο εύκολες αφορμές στους εταίρους για την μεγέθυνση των απαιτήσεών τους. Κατά την κρίσιμη ώρα φέρατε εσείς ως πρόταση ένα πακέτο κόστους 8 δις ευρώ για τα έτη 2015-2016. Επιλέξατε εσείς ένα μείγμα μέτρων που δημιουργεί περαιτέρω ύφεση, που θίγει τα ελληνικά νοικοκυριά, που στρέφεται κατά της μεσαίας τάξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που υπονομεύει τελικά την προσπάθεια παραγωγικής ανασυγκρότησης της οικονομίας. Γιατί είδαμε εσάς να προτείνετε αύξηση του ΦΠΑ στα τρόφιμα, στα ξενοδοχεία, την έμεση μείωση των συντάξεων μέσω αύξησης των εισφορών, την αύξηση της έκτακτης εισφοράς για μεσαίους εργαζόμενους, την αύξηση των εργοδοτικών εισφορών σε μικρομεσαίους επαγγελματίες, επιχειρηματίες. Αλήθεια, κύριε Πρωθυπουργέ, αν οι εταίροι αποδέχονταν ως είχε το δικό σας πακέτο φοροεισπρακτικών μέτρων των 8 δις, θα ζητούσατε τη γνώμη του ελληνικού λαού? Αυτό θα είχε ίσως και κάποιο ενδιαφέρον. Σε τι διαφέρει τελικά η δική σας πρόταση από αυτή των εταίρων? Μήπως θεωρείτε ότι ο ελληνικός λαός θα αισθανόταν υπερήφανος πληρώνοντας 8 δις ευρώ για τα λάθη που κάνατε όλο αυτό το διάστημα και τη βλάβη που προκαλέσατε στην οικονομία? Γιατί θέσατε ελάχιστες προτάσεις για μείωση δαπανών? Γιατί δεν περικόψατε δημόσιες δαπάνες? Μήπως για να διορίζετε αφιδώς, να δημιουργείτε στρατιές συμβούλων, συγγενών και φίλων? Γιατί δεν υπάρχει στις προτάσεις σας καμία σημαντική μεταρρύθμιση ή διαρθρωτική αλλαγή? Μήπως για να μην χάσετε τους πολιτικούς πελάτες που μονοπολούν το ενδιαφέρον σας? Τώρα καταγγέλλετε ότι δεν είναι επαρκής η χρηματοδότηση που σας προτείνουν οι εταίροι. Μάλιστα. Αλλά τι κάνατε γι' αυτό 5 μήνες? Σήμερα το θυμηθήκατε. Μέχρι χτες λέγατε ότι είχατε φτάσει στο παραπέντε συμφωνίας. Ουδέποτε θέσατε δημοσίως θέμα για τη διασφάλιση της χρηματοδότησης της χώρας. Πώς καταλήξατε στην πρότασή σας για τα 8 δις ευρώ χωρίς να έχετε εξασφαλίσει τη χρηματοδότηση των αναγκών της ελληνικής οικονομίας? Και υπενθυμίζω εδώ ότι κατ' επανάληψη το Πασόκ σας έχει θέσει αυτό το ερώτημα. Και αν πραγματικά δεν θέλετε τρίτο μνημόνιο, γιατί αφήσατε να χαθεί η μεγάλη ευκαιρία για την προληπτική πιστωτική γραμμή που θα διασφάλιζε την έξοδό μας στις αγορές και υπήρχε σχετική απόφαση από το Eurogroup? Φυσικά οι ευθύνες δεν ανήκουν μόνο σε εσάς. Επανειλημμένα, ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα, αναφερθήκαμε σε ακραίες προτάσεις των εταίρων και ζητήσαμε την απόσυρσή τους. Ενδεικτικά αναφέρω το 23% ΦΠΑ στην εστίαση, στο τουρισμό, την υπερφορολόγηση των αγροτών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αναφερθήκαμε σε ορισμένους κύκλους μεταξύ των εταίρων που επιθυμούν το Brexit και την ανάγκη αντιμετώπισης τους. Από σας ένα πράγμα ζητήσαμε. Να μας διαβεβαιώσετε έμπρακτα ότι θα θέσετε το εθνικό συμφέρον πάνω από το κομματικό. Ότι θα διασφαλίσετε την παραμονή της Ελλάδας στην Ευρώπη και στη ζώνη του ευρώ. Δυστυχώς φοβάμαι ότι με τις επιλογές σας εσείς διευκολύνετε αυτούς που δεν θέλουν την Ελλάδα στο ευρώ,
που χρόνια τώρα προπαγανδίζουν το Brexit. Εκεί οδηγεί το δημοψήφισμα που προτείνεται. Όποιο και αν είναι το αποτέλεσμα, αυτό το δημοψήφισμα οδηγεί σε αδιέξοδο. Γιατί αλήθεια, κι αν ακόμα κερδίσετε, γιατί θα αλλάξουν στάση οι εταίροι. Χρόνια μας λένε ότι ναι, σέβονται την επιθυμία του ελληνικού λαού, την ετιμιγορία του ελληνικού λαού, αλλά ότι και εμείς οφείλουμε να σεβόμαστε τις δημοκρατικές επιλογές και αποφάσεις των άλλων λαών της Ευρώπης. Επιλέξατε να υποταχθείτε στους κήρυκες της ρήξης και της ραχμής. Έχετε υποχρέωση να αναλάβετε την ευθύνη της απόφασης για να παραμείνει η χώρα στην Ευρωζώνη και να διασφαλιστεί η προοπτική της ανάπτυξης. Έστω και τώρα, κύριε Πρωθυπουργέ. Γιατί υπάρχουν και μερικά ακόμα ιδιαίτερα κρίσιμα, αμήλικτα ερωτήματα που δεν επιτρέπεται να μείνουν αναπάντητα. Από εσάς που γίνεστε ο κήρυκας του όχι και της ρήξης, ο λαός δικαιούται και απαιτεί μερικές ακόμα καθαρές απαντήσεις. Πριν απ' όλα, τι θα σημαίνει το όχι? Ποιος μηχανισμός ή ποιος κανόνας διασφαλίζει πώς θα συνεχιστεί η διαπραγμάτευση αν επικρατήσει το όχι? Ποιο πλάνο υπάρχει για τη χρηματοδότηση της χώρας και τη ρευστότητα των τραπεζών την επόμενη μέρα? Πώς θα πληρωθούν μισθοί και συντάξεις? Ποιο είναι το επόμενο πακέτο μέτρων που θα επιβάλλει η κυβέρνηση για να αντιμετωπίσει την κρίση? Πώς θα αποφασίσει ο Έλληνας πολίτης αν δεν ξέρει ποιος είναι επιτέλους αυτός ο άλλος δρόμος, αν δεν ξέρει τι ακριβώς τον περιμένει? Ή μήπως το όχι στους θεσμούς θα φέρει ως διαμαγείας και το οριστικό τέλος της κρίσης? Έχετε κάτι συγκεκριμένο να μας πείτε? Εάν έχετε, πείτε το τώρα. Τώρα είναι η ώρα. Μόνο μην μας πείτε πάλι ότι θα αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη. Γιατί πρέπει να μιλήσουμε επιτέλους τη γλώσσα της αλήθειας. Πίσω από τις επιλογές αυτές κρύβεται η χρεοκοπία. Και η χρεοκοπία θα είναι εθνική ταπείνωση. 5 μήνες μετά από τις εκλογές, η αποτυχημένη διαπραγμάτευσή σας οδήγησε σε αδιέξοδο. Οδηγείτε τη χώρα σε πολύ μεγάλη εθνική περιπέτεια. Η απόφαση για δημοψήφισμα δεν είναι μία γενναία πράξη. Δεν είναι μία πράξη αντίστασης. Διχάζετε τους Έλληνες για να μην διχάσετε το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτή είναι η αλήθεια. Επιχειρείτε να εγκλωβίσετε τους πολίτες σε ένα πλαστό δίλημα με ανυπολόγιστο κόστος για τη χώρα. Η προκήρυξη δημοψηφίσματος με αφορμή τη μέχρι τώρα άγνωστη συμφωνία με τους εταίρους σύρει τη χώρα σε μια επικίνδυνη περιπέτεια και εγκλωβίζει τον ελληνικό λαό σε διλήμματα τα οποία ποτέ μέχρι σήμερα δεν αντιμετώπισε. Ναι ή όχι στο ευρώ? Ναι ή όχι στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας? Ναι ή όχι στην Ευρώπη τελικά? Αυτό είναι το δίλημα που τους βάζετε. Αυτό είναι το πραγματικό ερώτημα του δημοψηφίσματος. Και εμείς απαντάμε καθαρά, ξεκάθαρα στον ελληνικό λαό. Λέμε ναι στο ευρώ, ναι στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, ναι στην Ευρώπη. Αδιαπραγμάτευτα. Προσφέρετε τη χειρότερη υπηρεσία για την πατρίδα στην πιο κρίσιμη στιγμή. Επιλέγετε τη ρήξη, η οποία ισοδυναμεί με καταστροφή για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τις Ελληνίδες, για τις νέες γενιές, γιατί οδηγεί σε φτωχοποίηση. Πριν από όλα τους εργαζόμενους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, τους επιστήμονες, τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες, τη νέα γενιά, τους άνεργους που ελπίζουν και προσδοκούν ότι μπορεί να βρουν δουλειά στον τόπο τους. Η ρήξη και η επιστροφή στη δραχμή είναι οπισθοδρόμηση δεκαετιών. Δεν είναι λύση για το παρόν και το μέλλον της χώρας. Επιπρόσθετα, η ρήξη αφήνει εκτεθειμένη τη χώρα σε προκλήσεις και εντάσεις μιας ρευστής κατάστασης και μιας επικίνδυνης εποχής στα Βαλκάνια και στη Μεσόγειο. Εκβιάζεται τη βούληση του ελληνικού λαού. Με ένα δημοψήφισμα εντός 5 ημερών, χωρίς καμία δυνατότητα ενημέρωσης των πολιτών,
και δημοκρατικού διαλόγου. Δεν είχατε και δεν έχετε την εντολή για την έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ. Δεν είχατε και δεν έχετε εντολή να παίζετε τη μοίρα της χώρας. Κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, δεν είναι πρώτη φορά αριστερά να δημιουργείτε διαρκώς θεωρίες συνωμοσίας. Δεν είναι πρώτη φορά αριστερά η διχόνοια και ο διχασμός. Δεν είναι αριστερά να παίζει κανείς τη μοίρα της χώρας στα ζάρια. Δεν είναι πρώτη φορά αριστερά να κινείστε διαρκώς με τη λογική «Εσείς δεν έχετε δικαίωμα δια να ομιλείτε». Δικαιούμαστε και θα μιλάμε, γιατί εμείς βάλαμε φλάτη στα δύσκολα, με πολύ μεγάλο κόστος. Γιατί εμείς πάνω από το Πασόκ, πάνω από το κόμμα, πάνω από την παράταξή μας, βάλαμε το συμφέρον του ελληνικού λαού και της χώρας. Σταθήκατε άβουλοι όλο αυτό το διάστημα. Άτολμοι και την ίστα τη στιγμή δεν έχετε το δικαίωμα να είστε και μοιραίοι. Δικαιούμαστε και θα μιλάμε. Γιατί αποδεικνύεστε κατώτεροι των περιστάσεων. Αμφίθυμοι, αντιφατικοί, μετέωροι, θύμα της πεντάχρονης, άκρητης, ανέξοδης και λαϊκιστικής ρητορίας σας. Ισχυροποιηθήκατε μέσα από ένα ψευτοδίλημα, μνημόνιο αντιμνημόνιο. Τώρα που καταραίει αυτό το δίλημα, καθώς η εναλλακτική σας πρόταση ούτε εναλλακτική ήταν, ούτε βεβαίως πρόταση, προσπαθείτε να δημιουργήσετε ένα νέο δίλημα για να συνεχίσετε να υπάρχετε. Το ναι ή το όχι στην Ευρώπη όμως δεν αποτελεί ούτε λύση ούτε αφήγημα για τη χώρα. Το ναι ή το όχι στην Ευρώπη είναι ένα σταυροδρόμι για την ίδια την ύπαρξη της χώρας. Το ναι ή το όχι στην Ευρώπη υψώνει νέα τείχη που εμείς πρέπει να γκρεμίσουμε με περισσότερη αλληλεγγύη, με περισσότερη δημοκρατία, με περισσότερο κοινωνικό κράτος. Δεν αρκεί ένα όχι, κυρίες και κύριοι βουλευτές. Χρειάζεται αγώνας για την αλλαγή των συσχετισμών στην Ευρώπη. Οι νεοφιλελεύθερες πολιτικές δεν θα αλλάξουν με αυτοκτονίες κρατών και γραφικές αναφορές στο κούκι, ούτε με ταούλια που παίζουν το χορό του Ζαλόγκου. Δεν μας αξίζει αυτή η εικόνα που βλέπουμε από χτες το βράδυ. Τους πολίτες που σχηματίζουν ουρές έξω από τα αυτόματα μηχανήματα των τραπεζών για να σηκώσουν οι περισσότεροι τι, τα λιγοστά χρήματα που τους έχουν απομείνει. Γυρνάμε πολλά χρόνια πίσω και πραγματικά μόνο ισχυρό δεν είναι αυτό το μήνυμα προς τους εταίρους. Και κλείνω, κύριε Πρωθυπουργέ, λέγοντας δεν χρειάζεται κανένα δημοψήφισμα. Μην προσπαθείτε να αποφύγετε τη λυτρωτική για την Ελλάδα και τους Έλληνες ομολογία αδυναμίας και αποτυχίας σας. Δεν θα καταφέρετε να αποδράσετε παγιδεύοντας τους Έλληνες πολίτες σε ερωτήματα για το τι θέλουν ή τι δεν θέλουν. Ξέρουν πολύ καλά οι Έλληνες πολίτες. Θέλουν μια προοδευτική διακυβέρνηση που δεν θα τους ρωτά αν η Ελλάδα πρέπει να παραμείνει στην Ευρώπη, αλλά θα έχει τη βούληση, την ικανότητα, την αποφασιστικότητα να εξασφαλίσει άπαξ και διαπαντός αυτή την αδιαπραγμάτευτη εθνική κατάκτηση τη συμμετοχή στα ευρωπαϊκά δρόμενα. Πιστεύουμε στη δημοκρατία. Έχουμε μεγάλη εμπιστοσύνη στην ετιμιγορία του ελληνικού λαού, την κρίση του κάθε Έλληνα και της κάθε Ελληνίδας. Απευθύνομαι στον ελληνικό λαό, στους πολίτες, σε αυτούς που σήκωσαν το φορτίο της κρίσης, για να τους πω ότι οι θυσίες τους, οι δικές τους προσπάθειες κινδυνεύουν σε μια στιγμή, από μια απόφαση. Απευθύνομαι στους νέους και στις νέες της χώρας μου, για να τους πω ότι το μέλλον τους είναι στην Ευρώπη. Μαζί θα παλέψουμε για να ζήσουν σε μια ευρωπαϊκή χώρα και όχι χώρα απομονωμένη, εκρεμές ανάμεσα σε Δύση και Ανατολή. Ζητώ από τους νέους και τις νέες να πάρουν την υπόθεση στα χέρια τους, να διεκδικήσουν, να απαιτήσουν, να επιβάλλουν το ευρωπαϊκό μέλλον της χώρας. Να κάνουν μια καθαρή επιλογή.
Η ελπίδα, παρά τις δυσκολίες, είναι στην Ευρώπη. Κλείνοντας, θα ήθελα να απευθυνθώ στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Με την παράκληση να προστατεύσει τη συνταγματική τάξη και την ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας. Ο ρόλος του είναι καθοριστικός. Το ερώτημά μας είναι, κύριε Πρόεδρε, θα δεχτείτε να είστε ο Πρόεδρος που θα παρακολουθεί την Ελλάδα να φεύγει ολοταχώς από το ευρώ? Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε, κυρία Πρόεδρε. Λόγο έχει η Πρόεδρος της Βουλής, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου.